θεωρώ ότι ο σεισμός αυτός ήταν ένα γεγονός σπάνιο, θα μπορούσαμε να πούμε, για τα εξής χαρακτηριστικά. Πρώτον, ότι συνέβη σχεδόν από κάτω από την κατοικημένη περιοχή, σε σχετικά μικρό βάθος και αρκετά μεγάλου μεγέθους. Το αποτέλεσμα είναι ότι έπληξε με ιδιαίτερη ένταση μια σχετικά περιορισμένη περιοχή. Δεν είναι εκτεταμένη η σεισμική ζώνη, ας πούμε, μεγάλων καταστροφών. Και ιδιαίτερα έπληξε τα παλαιά, τα κτίρια, τα οποία δεν είναι μόνο παλαιά, αλλά είναι και αποδεκατισμένα, θα έλεγα, από την ανθρώπινη ενέργεια. Δηλαδή, το εμπορικό κέντρο βρίσκεται σχεδόν σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος και τις κομοπόλεις, μέσα στο παλαιό, στον παλαιό ιστό. Ο παλαιός ιστός συνίσταται από παλιά κτίρια πρώην κατοικίες, που έμεναν άνθρωποι προφανώς. Μετατράπηκαν σε εμπορικά καταστήματα, τα οποία απαιτούν μεγάλους χώρους, μεγάλες βιτρίνες, ανοίγματα κλπ. Αυτά έγιναν με την κατεδάφιση τείχων, με την κατεδάφιση φερόντων στοιχείων, με επεμβάσεις οι οποίες κατέστρεψαν την δομή, την αντισεισμική ικανότητα που είχε το κτίριο. Πέραν δε αυτό, προσθέθηκαν και ένας ή δύο όροφοι από πάνω, που είναι και αυτό δυσμενές. Είχαμε και όλο το σεισμικό φορτίο με δονήσεις που προϋπήρχαν του 5,8 και οι οποίες δυστυχώς συνεχίζονται, και βλέπουμε ότι το κακό συνεχίζεται, διότι θα δούμε να αυξάνονται οι ρογμές και ούτω καθεξής, και προφανώς ο κόσμος πρέπει να προσέχει. Επισκέφθηκα το σχολείο και γύρω-γύρω απ' έξω και εσωτερικά, και είδα ότι οι ζημιές είναι σαφώς επισκευάσιμες. Εκείνο το οποίο θα μπορούσε να γίνει πολύ εύκολα και με μικρή σχετική δαπάνη είναι να ακολουθήσουμε τη μεθοδολογία των μεταλλικών ελκυστήρων περιδέσεων σε διάφορα σημεία του κτηρίου, καθότι αυτό είναι επίμικες και επομένως χρειάζεται κάποιες περισφίξεις, ας το πούμε έτσι απλά. Η επισκευή του θεωρώ ότι δεν είναι εξαιρετικά μεγάλου κόστους, απλά φαινομενικά, ας το πούμε έτσι, φαίνεται πολύ μεγάλη ζημιά, αλλά στην ουσία πιστεύω ότι μπορεί εύκολα να επισκευαστεί. Πρέπει μάλιστα να επισκευαστεί, καθότι μπορεί να χαρακτηριστεί, εγώ έτσι το θεωρώ, είναι τόσο όμορφο, ως ένα ιστορικό μνημείο της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Είναι ένα κτίριο πανέμορφο του 1928.